είναι η Pathfinder, γεια σας. Βρισκόμαστε στην περιοχή των ιστορικών Λαδάδικων και από εδώ θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στη γαστρομαϊκή κουλτούρα της Θεσσαλονίκης. Θα επισκεφτούμε ένα από τα πιο θρηλυκά μαγαζιά της περιοχής, το Ζήθο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας στη γεύση και την γαστρομαϊκή κουλτούρα της Θεσσαλονίκης, πηγαίνοντας αρκετά χρόνια πίσω. Και η Θεσσαλονίκη έχει πολύ τέτοια ιστορία. Δεν θα αναφερθούμε στα 2.300 χρόνια της που γιορτάσαμε στο παρελθόν, αλλά θα αρχίσουμε λίγο από το 1900. Στη συγκεκριμένη χρονιά έχει καταγραφεί η Θεσσαλονίκη σαν την πόλη με τους πιο φαρδιούς δρόμους, με ζωή από παντού που σφίζει στους δρόμους της, με κουλτούρα Ευρωπαίων που έχουν έρθει εδώ για εμπορικούς λόγους, οι Γάλλοι δίπλα εδώ στο λιμάνι, που διακινούν όλα τα εμπορεύματα της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας που υπάρχει εδώ τοπικά. Το συγκεκριμένο χρόνο έχει καταγραφεί ότι η Θεσσαλονίκη εξάγει 50% περισσότερα εμπορεύματα από τον Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη ζει αυστριακό στοιχείο, γερμανικό στοιχείο που διαχειρίζεται και την ηλεκτρική εταιρεία από την άλλη μεριά της πόλης, στην Ανατολική, με τα τρία φουγάρα, τα πελώρια που έχουν καταγραφεί μετά από το Λευκό Πύργο στις πρώτες γραβούρες. Οι Τούρκοι είναι πολύ στην πόλη. Έντονο το στοιχείο. Το εβραϊκό στοιχείο είναι πολύ έντονο στην πόλη. Και μετά από το 1900 αρχίζουν να φτάνουν στην Θεσσαλονίκη πρόσφυγες από όλο τον ευρύτερο ελληνισμό. Πρώτιστα της Μικράς Ασίας, μετά του Πόντου και τα επόμενα χρόνια και από τον Βορρά. Έτσι, έντονο στοιχείο κατέφτασε από τη Ρουμανία και από τις άλλες, από τα άλλα τμήματα της Ρωσίας της τότε. Όλοι αυτοί οι λαοί επηρεάζουν την πόλη με την κουλτούρα τους, με το φαγητό τους. Κάποια χαρακτηριστικά που ίσως ξέρει όλη η Ελλάδα είναι το κουλούρι της Θεσσαλονίκης, η τουλούμπα που ίσως έχει αρχίσει να γίνεται ντεμοντέ. Όλη η Ελλάδα ξέρει την μπουγάτσα που ακμάζει στην πόλη και πλέον έχει φτάσει σε κάθε νησί. Αλλά οι γεύσεις γίνονται και πιο ιδιαίτερες. Εδώ στην κουλτούρα της πόλης είναι πιάτα που μπλέκουν στοιχεία γλυκά και ξινά. Πιάτο της Θεσσαλονίκης, πέρα από τις γαρδούμπες και από όλα τα τηλικτάρια που θα γνωρίζει η Ελλάδα, είναι το χοιρινό με δαμάσκηνα, το κιδόνι με μοσχαράκι και όλα αυτά μπλεγμένα και με την οινολογική κουλτούρα που υπήρχε πάρα πολλά χρόνια και νότια στη Χαλκιδική και στην ευρύτερη Μακεδονία. Κλιματολογικά βοηθάει πάρα πολύ στον Αμπελώνα, αλλά εγώ θα φέρω και ένα άλλο τμήμα αυτής της παράδοσης, ότι από το 1900 και μετά, με τις αρχές της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η μπύρα παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Αρχικά είναι το ζυθοποιείο Όλυμπος, μετά το ζυθοποιείο Νάουσα, που κάποια στιγμή συνεργάζονται. Αξέχαστο το εστιατόριο στην παραλία Όλυμπος Νάουσα, που πέθανε κάποια χρόνια πριν και είναι πραγματικά κρίμα, δίπλα στο ιστορικό ξενοδοχείο το Μετιτερανέ. Αυτή είναι μια μικρή μόνο δόση από την πλούσια γαστρονομική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Η πόλη μας επιφύλαξε πολλές εκπλήξεις και θέλουμε να τις ανακαλύψουμε όλες. Μείνετε μαζί μας και θα ανακαλύψουμε μαζί όλα τα μυστικά της.